Τέλειο ζουμερό λεμονάτο κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Σερβίρι 4 άτομα. Τι μπορεί να υποθεί για αυτό το κλασικό πολύ αγαπημένο ελληνικό πιάτο? Δεν υπάρχει τίποτα πιο λαχταριστό από ένα κοτόπουλο ζεστό μόλις εξ από το φούρνο με ζουμερές αρωματικές λεμονάτες πατάτες σαν κεντρικό πιάτο στο κυριακάτικο τραπέζι. Έχω φτιάξει αυτό το φαγητό χιλιάδες φορές. Εάν λοιπόν απλά ακολουθήσετε όλες τις συμβουλές μου για το πώς να μαρινάρετε το κοτόπουλο και να το ψήσετε αργά, σας υπόσχομαι ότι είναι αδύνατο να σας πάει κάτι στραβά. Και σας υπόσχομαι επίσης ένα ξέχαστο οικογενειακό γεύμα. Υλικά. 1,5 κιλό, ένα ολόκληρο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής, κομμένο σε 8 κομμάτια. 1,5 κιλό πατάτες κατάλληλες για ψήσιμο στο φούρνο. Υλικά για τη σάλτσα λεμονιού, μαρινάδα. Χυμός από 2 μεγάλα λεμόνια. Ένα σκύβος κοτόπουλο. 1 τρίτο του φλιτζανιού, 80 ml, ελαιόλαδο. Περίπου 250 ml, δηλαδή ένα φλιτζάνι, νερό. 3 μεγάλες κελίδες σκόρδο. 1,5 με 2 κουταλάκια του γλυκού ξερό θυμάρι. 1,5 με 2 κουταλάκια του γλυκού ξερή ρίγανη. 30 ml, 2 κουταλιές σούπας, ήπια, κίτρινη μουστάρδα. 35 ml, 2,3 κουταλιές σούπας, 50 γραμμάρια, μέλι θυμαρίσιο. Φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Μέθοδος. Φτιάξτε τη μαρινάδα, σάλτσα. Χρησιμοποιήστε ένα ραβδομπλέντερ για την ανάμιξη όλων των υλικών. Πρώτα ρίξτε το νερό και το λάδι στο μπολ του μπλέντερ. Πάντα πρώτα βάζουμε τα υγρά. Προσθέστε τα ξερά βότανα στη συνέχεια. Κόψτε τον κύβο στη μέση και τοποθετήστε τον στο μπολ. Προσθέστε επίσης το χυμό λεμονιού. Τώρα προσθέστε τις κελίδες σκόρδο και τη μουστάρδα. Ραντίστε από πάνω το πεντανόστιμο μέλι. Προσθέστε άφθονο, αλάτι και πιπέρι. Τώρα χτυπήστε όλα τα συστατικά μαζί για περίπου 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να μετατραπούν σε ένα αραιό πολτό. Η σάλτσα είναι τώρα έτοιμη για χρήση στο μαρινάρισμα του κοτόπουλου. Χρησιμοποιήστε γάντια μίας χρήσης για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση. Τοποθετήστε το κοτόπουλο τεμαχισμένο σε 8 κομμάτια με δέρμα και κόκαλα σε ένα μεγάλο ταψί φούρνου 33x38 εκατοστά. Στη συνέχεια ρίξτε τη σάλτσα πάνω από τα κομμάτια του κοτόπουλου. Αναποδογυρίστε τα κομμάτια κοτόπουλου για να πάει η σάλτσα παντού και τρίψτε την επίσης στην επιφάνειά τους για να βοηθήσετε τη σάλτσα να απορροφηθεί μέσα στη σάρκα. Προαιρετικά, αλλά συνιστάτε. Καλύψτε το ταψί με πλαστική μεμβράνη και φυλάξτε το στο ψυγείο για 6 ώρες. Ετοιμάστε τις πατάτες λίγο πριν το ψήσιμο. Ξεφλουδίστε τις πατάτες. Κόψτε τις κηδονάτες και τοποθετήστε τις σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό. Ξεπλύνετε τις καλά και μετά αφαιρέστε το νερό τους. Πασπαλίστε λίγο ελαιόλαδο πάνω τους και αλατοπιπερώστε τις. Ανακατέψτε τις πατάτες με τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα προσθέστε τις πατάτες στο ταψί με τα κομμάτια κοτόπουλου και τη σάλτσα, απλώνοντάς τις σε όλο το ταψί να πάνε παντού. Μαρινάρετε τις με τη σάλτσα μέσα στο ταψί.
έτοιμο το φαγητό μας για ένα όμορφο ψήσιμο στο φούρνο. Σημαντικό! Για να εξασφαλίσετε αργό και ομοιόμορφο ψήσιμο χωρίς να ξεραθούν τα κομμάτια κοτόπουλου και οι πατάτες, ξεκινήστε καλύπτοντας το ταψί με αλουμινόχαρτο. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε το κοτόπουλο και τις πατάτες σε προθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου, στην αρχή με καλυμμένο το ταψί για 45 λεπτά. Μετά από 45 λεπτά αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και συνεχίστε το ψήσιμο για 45 λεπτά ακόμα. Αλλά πριν τα επιστρέψετε στο φούρνο, αναποδογυρίστε τα κοτόπουλα και τις πατάτες και περιχύστε πάνω τους λίγη από τη σάλτσα. Επαναλάβετε μετά από 20 λεπτά ακάλυπτου ψησίματος, περιχύνοντας λίγο επιπλέον ζουμί. Μετά από 45 λεπτά ή συνολικά 90 λεπτά, τα λεμονάτα κομμάτια κοτόπουλο και πατάτες πρέπει να έχουν ψηθεί και να είναι χρυσά και τραγανιστά. Βγάλτε το ταψί από το φούρνο. Σερβίρετε αυτό το νόστιμο γεύμα αμέσως όσο είναι ακόμα ζεστό. Νομίζω ότι θα αφήσω τις φωτογραφίες μου εδώ να μιλήσουν από μόνες τους. Σας υπόσχομαι ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει φίλτρα σε αυτές τις φωτογραφίες. Το χυμώδες λεμονάτο κοτόπουλο με τις πατάτες μου είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Ελάτε να σας κεράσω ένα υπέροχο γεύμα. Στο πιάτο μου και φυσικά οι πατάτες κλέβουν την παράσταση. Πρώτες σερβίρισματος, σερβίρετε αυτό το εκπληκτικά νόστιμο πιάτο με τζατζίκι και μια απλή μαρουλοσαλάτα. Πληροφορίες φύλαξης. Αφού κρυώσει, μπορείτε να φυλάξετε το φαγητό σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για μία εβδομάδα ή στην κατάψυξη για ένα μήνα. Σας υποσχέθηκα ένα ξέχαστο οικογενειακό γεύμα. Πώς σας φαίνεται? Τέλειο, ζουμερό, λεμονάτο κοτόπουλο με πατατούλες στο φούρνο. Φτιάξτε το σήμερα κιόλας. Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Μία από τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις μου στα τέλη της παιδικής μου ηλικίας και των εφηβικών μου χρόνων είναι όταν συνήθιζα να πηγαίνω αυτό το υπέροχο φαγητό άψητο στον τοπικό φούρνο την Κυριακή. Οι τοπικοί φούρνοι στις δεκαετίες του 60 και του 70 έκαναν όλο το ψήσιμο της γειτονιάς όση ώρα οι οικογένειες ήταν στην κυριακάτικη λειτουργία. Μετά από αυτό έπαιρνα κι εγώ το έτοιμο ζεστό ταψί και το έφερνα στο σπίτι. Η οικογένειά μας μαζευόταν στο τραπέζι για ένα υπέροχο γεύμα και πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.